ωραία που είναι, Κεν, που είμαστε εδώ έξω, δίπλα από την πισίνα και τρώμε το παγωτάκι, συμφωνείς? Ναι, φυσικά. Μου αρέσει πάρα πολύ το παγωτό και μου αρέσει να το τρώω. Μάισα, τι θα έλεγες να έρθεις και εσύ στην παρέα μας? Όχι, ευχαριστώ. Άμα θέλεις, μπορείς να έρθεις να σε κεράσουμε ένα παγωτάκι. Είναι πολύ όμορφα εδώ πέρα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και εγώ θα έλεγα σε λίγο να βουτήξουμε στην πισίνα. Νομίζω, Μπάρμπι, πως εντάξει, δεν έχει και τόσο ζέστη να βουτήξουμε στην πισίνα. Σιγά, βρε, Κεν, δεν έχει τόσο κρύο. Εντάξει, άμα εσύ δεν κρυώνεις, ας βουτήξουμε λοιπόν μετά και στην πισίνα. Τέλεια! Ξέρεις όμως, δεν ξέρω αν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε να πάρουμε και κάποια πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Γιατί είπα στη Μάσα και στον Αρκούδο το βράδυ να περάσουν από το σπίτι να τους κάνουμε το τραπέζι. Τότε νομίζω ας ξεχάσουμε την πισίνα για σήμερα και να έρθουμε μια άλλη μέρα. Τι λες κι εσύ? Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη ιδέα, γιατί σήμερα δεν θα προλάβουμε. Έχουμε να κάνουμε τραπέζι στη Μάσα και στον Αρκούδο και πρέπει να ετοιμάσουμε πολύ ωραίο τραπέζι. Ναι, φυσικά. Θα σε βοηθήσω κι εγώ να το ετοιμάσουμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Τέλεια. Τώρα ας ξεκουραστούμε λιγάκι εδώ πέρα, γιατί μετά μας περιμένει πολλή δουλειά. Έχεις δίκιο, Μπάρμπι. Πολύ δουλειά, λέει η Μπάρμπι. Και που να ήξερε τι έχω εγώ στο μυαλό μου. Λοιπόν, Μπάρμπι καημενούλα μου, θα κάνω τα μαγικά μου και θα εξαφανιστείς. Η μάγισσα έφυγε. Τι βλέπω κάπου εδώ? Δεν με βλέπεις γιατί είμαι αόρατη, μικρή μου Μπάρμπι. Αλλά τώρα θα εξαφανιστείς κι εσύ. Τέλεια! Δεν θα υπάρχει Μπάρμπι τώρα δίπλα μας. Η Μπάρμπι εξαφανίστηκε. Μα τι έγινε? Δεν μπορώ να καταλάβω που πήγε. Σίγουρα ευθύνεται η μάγισσα για αυτό το κακό. Ωχ, Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα? Με έχει πιάσει μεγάλος φόβος για το που μπορεί να πήγε η Μπάρμπι. Πρέπει να τη βρω οπωσδήποτε. Κάτι πρέπει να κάνω. Κάπως πρέπει να την ξαναεμφανίσω. Δεν γίνεται χωρίς την Μπάρμπι. Ανησυχώ πάρα πολύ. Μήπως πρέπει να βρω τη μάγισσα? Μάγισσα, τι έκανες την Μπάρμπι? Φτωχέ μου, Κεν. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Μα γιατί το έκανες αυτό? Θέλω την Μπάρμπι. Άμα είσαι πολύ καλός μαζί μου και μαζί με αυτό το μικρό μου ζωάκι, τότε μπορώ κάτι να κάνω για σένα. Το ζωάκι το αφήσεις ήσυχο και να φέρεις την Μπάρμπι γρήγορα πίσω. Δεν νομίζω πως τόσο εύκολα θα μπορέσω να ξαναεπαναφέρω την Μπάρμπι δίπλα σου. Και τότε τι θα κάνουμε, μάγισσα μου, λες? Ό,τι θέλεις εσύ θα γίνεται. Τι θα κάνουμε τώρα, μικρό μου ζωάκι? Έλα εδώ, γιατί μπορεί να σε πειράξει και εσένα. Δεν θα μπορώ. Άμα εξαφανιστείς κι εσύ, μετά δεν θα μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου. Νομίζω όμως μου ήρθε μια ιδέα. Να φωνάξουμε την Tinkerbell. Αυτή σίγουρα θα μπορεί να ξαναεπαναφέρει την Μπάρμπι. Να την ξαναεμφανίσει. Tinkerbell, μπορείς να κάνεις κάτι? Φυσικά και μπορώ, Κεν.
Η μάγισσα είναι πολύ κακιά και κάνει τέτοια πολύ παράξενα μαγικά, τα οποία δεν ευχαριστούν τους ανθρώπους. Εγώ όμως θα κάνω τα δυνατά δυνατά να ξαναεμφανίσω την αγαπημένη μας Μπάρμπι. Ω, Τίγκερμπελ, είσαι πολύ καλή. Μα και εμένα η Μπάρμπι είναι αγαπημένη μου. Τέλεια. Κάνε τότε ό,τι μπορείς, Τίγκερμπελ. Σε παρακαλώ. Φυσικά. Μην ανησυχείς καθόλου. Θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις για να ξαναβρούμε την Μπάρμπι. Τέλεια. Γιατί φοβάμαι ότι η μάγισσα θα κάνει και κακό στο μικρό μου το ζωάκι. Και μετά θα χάσω τα πάντα. Μην ανησυχείς, Κεν. Θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά. Και ορίστε, μόλις βρέθηκες ξανά την αγαπημένη σου Μπάρμπι. Ω, τέλεια, φοβερά. Ευτυχώς, Μπάρμπι, θα αγωθεί τόσο πολύ. Πάλι η μάγισσα έκανε αυτά τα παράξενα μαγικά της. Αλλά δεν θα τις ξαναπεράσει. Ευτυχώς έχουμε την Τίγκερμπελ και μας έσωσε για ακόμη μια φορά. Ευτυχώς δεν λες τίποτα.